Μια τρελή ανηφόρα που φτάνει στον υπερδιπλασιασμό τη τιμή. Έχουν πάρει πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούνται ευρέω. Υπήρχε κολλήριο το οποίο έκανε 2 ευρώ και τώρα έχει κάνει 12 ευρώ. Υπήρχε αντιφλεγμονώδε παυσίπωνο το οποίο έκανε 1 ευρώ και τώρα κάνει 3,90. Σα λέω δηλαδή στη μέση πολύ κινήσιμα και γνωστά προϊόντα. Ε, Υπάρχουν σιρόπια τα οποία κάνανε 1-2 ευρώ και τώρα έχουν πάει 12-13 ευρώ. Οι ανατιμήσει έχουν οδηγήσει σε φαρμακερέ τιμέ πολλά φάρμακα, και κυρίω εκείνα που δεν συνταγογραφούνται. Και άρα το σύνολο του κόστου καλύπτει ο ασθενή. Αυτά που συνταγογραφεί ο γιατρό με συνταγή ηλεκτρονική και τα παίρνει ο, φαρμακο... ο ασθενή από το φαρμακείο, σε αυτά δεν έχουν αυξηθεί διότι υπάρχει ένα κλειστό προπολογισμό, δεν μπορούν να περάσουν αυτό το προπολογισμό με αποτέλεσμα να μην αυξάνονται οι τιμέ των φαρμάκων αυτών. Αντιθέτω, μειώνονται οι τιμέ των φαρμάκων. Μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη αύξηση, οι φαρμακοποιοί προκειμένου να μην τεθεί θέμα δημόσια υγεία, καθώ πολλοί αδυνατόντα να πληρώσουν δεν λαμβάνουν τη θεραπεία του. Ζητούν όπω και στα συνταγογραφούμενα να υπάρχει πλαφόν και στα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα. Πρέπει να υπάρχει σταθερή λιανική τιμή. Δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον μπορεί να μην το πληρώνει ο κόσμο, τουλάχιστον να μην το αυξάνουν καθίλου και λιγάκι, γιατί επιβαρύνει τον κόσμο. Αρκετά κερδίζουν οι εταιρείε. Φτάνει. Η αύξηση των τιμών όμω επηρεάζει δραματικά του ασθενεί και στι περιπτώσει που υπάρχουν πρωτότυπα, όμω όχι και γενώσιμα σκευάσματα. Ακόμη και στι περιπτώσει που έχουν ω ασφαλισμένη μηδενική συμμετοχή. Καθώ το σύστημα μπορεί ναι μεν να του καλύπτει στο 100%, ωστόσο επειδή δεν υπάρχουν γενώσιμα, χρεώνονται κανονικά στο ποσό που αντιστοιχεί στο φάρμακο και μάλιστα με τι αυξήσει αυτή είναι υπερδιπλάσια. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι μεν πρωτότυπα, αλλά δεν έχουν γενώσιμο. Οπότε σε αυτήν την κατηγορία ο πελάτη ασθενή είναι υποχρεωμένο να πάρει το συγκεκριμένο σχέδιο και κανένα άλλο. Και σε αυτή την περίπτωση πληρώνει τη διαφορά. Και αυτό είναι άδικο. Γιατί αν υπάρχει γενώσιμο, εντάξει, έχει τη δυνατότητα να πάρει το γενώσιμο να μην πληρώσει. Αλλά άμα δεν υπάρχει όμω, γιατί να την πληρώσει τη διαφορά αυτή ο ασθενή. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση τη μηδενική συμμετοχή, που δεν είναι μηδενική, είναι οι ταινίε ζαχάρου και τα ειδικά βρεφικά γάλατα. Ο ασφαλιστικό φορέα καλύπτει μέχρι ένα ποσό, το σκεύασμα όμω έχει διπλάσιο κόστο, οπότε ο ασθενή για να το έχει, πρακτικά θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά. Υπάρχει μια πάγια αποζημίωση για τα γάλατα, συγκεκριμένη μια συγκεκριμένη τιμή. Που εμεί τι περισσότερε φορέ τα αγοράζουμε περισσότερο από ό,τι είναι αυτή η τιμή. Αυτό συμβαίνει και με κάποιε ταινίε ζαχάρου. Δηλαδή, αγοράζουμε ταινίε ζαχάρου, α το πούμε, ξέρω εγώ, 22 ευρώ και μα αποζημίζει 19 ευρώ. Ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια Πραγματικά αμαρτωλή ιστορία. Μέσα σε αυτό το κλίμα που οδηγεί όπω εξηγούν σε φαινόμενα ακραία φτώχεια, οι φαρμακοποιοί ζητούν την παρέμβαση τη πολιτεία, προσθέτοντα ότι αν τα σενάρια ότι κάποια πολύ γνωστά σκευάσματα αφαιρεθούν και υπό την πίεση των εταιριών από τι λίστε των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, το κόστο για φάρμακα για τι οικογένειε μέσα σε λίγα χρόνια σχεδόν θα διπλασιαστεί. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο φήμε και δεν θα γίνει πραγμα... δεν είναι πραγματικότητα ότι μια μεγάλη κατηγορία από από αληφέ και από σιρόπια, τα οποία μέχρι τώρα τα αποζημίωνε το κράτο, θα βγουν εκτό αποζημίωσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί περαιτέρω το αριθμό των χρημάτων το οποίο πρέπει να εκταμίευσει το κάθε νοικοκυριό κάθε μήνα για να πληρώσει τα φάρμακα αυτά.